συνέπεσε και το ξεκίνημά τους. Και θέλω να μου πεις πώς είδες τα δύο αυτά προγράμματα. Εγώ τα είδα εξίσου με πάρα πολύ ζάπινγκ. Απλά όπως τα είδαμε ζάπινγκ, έτρεχα. Κάπου έμενα περισσότερο, κάπου έμενα λιγότερο. Εντάξει, υπήρχαν στιγμές φυσικά που μένεις κάπου περισσότερο, όταν σε ενδιαφέρει περισσότερο αυτό που λένε εκείνη τη στιγμή. Η πρώτη εικόνα όμως που έχω είναι ότι είδα δύο ίδιας τυπολογίας προγράμματα. Ακριβώς τις ίδιες ώρες έπαιζαν μαγειρική, αστρολογία, καιρό. Καλεσμένο, καιρό. Ήταν δηλαδή δύο αμυγός ίδια τηλεοπτικά προγράμματα. Τώρα θα μου πεις, Ζήνα, αυτό δεν είναι η πρωινή ζώνη? Αυτό είναι το κόνσεπτ του πρωινού. Ναι. Ενδεχομένως ναι, ενδεχομένως όχι. Δηλαδή εξαρτάται πάντα και από τον παρουσιαστή που επιλέγεις για να έχεις την πρωινή σου ζώνη. Εννοείς δηλαδή ότι οι παρουσιαστές μπορεί να δώσουν τη δικιά τους σφραγίδα στο εκάστοτε πρόγραμμα? Οι παρουσιαστές σε συνεργασία με το περιεχόμενο. Όταν εγώ επιλέγω ένα περιεχόμενο για το πρωί, σημαίνει ότι επιλέγω και τον αντίστοιχο παρουσιαστή. Άρα αυτή τη στιγμή δείχνει ότι και τα δύο κανάλια θέλαν να έχουν μια τέτοια τυπολογία πρωινό πρόγραμμα. Άρα τώρα θα κριθεί στο περιεχόμενο και στον παρουσιαστή. Εννοείς το μέλλον, το πώς θα κλείσει αυτή η σεζόν.